Και στον Κυριάκο Σαββίδη, ο οποίος θα μας πει πώς είδε γενικότερα όχι μόνο το παιχνίδι, αλλά αυτά τα 8 φιλικά που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, νομίζω η ομάδα σήμερα είχε την κατοχή, ήταν καλύτερη από τον αντίπαλό της. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες. Στο τέλος ήρθε και το γκολ. Η ομάδα πιστεύω βελτιώνεται μέρα με τη μέρα και θεωρώ πως είμαστε σε καλή κατάσταση. Εσύ βελτιώνεσαι? Εντάξει, σίγουρα όταν είσαι σε μια τέτοια ομάδα και έχεις τέτοιους παίκτες και όλο αυτό το κλίμα, βελτιωνόμαστε όλοι οι νέοι καθημερινά. Αρκετοί λένε ότι φέτος είναι η ευκαιρία σου, αυτή που δεν είχες πέρσι και είχες αφήσει την προετοιμασία στη μέση. Εντάξει, νομίζω για όλα τα παιδιά φέτος είναι ευκαιρία. Ο μέσος όρος ηλικίας έχει κατέβει αρκετά, αυτό βοηθάει πολύ εμάς τους νέους. Κάτω από τα 23, ναι. Ναι, και θεωρώ πως όλοι μας έχουμε την ευκαιρία μας φέτος. Αυτός ο κύκλος τελειώνει. Θέλεις να είσαι μέσα σε αυτούς που θα επιλέξει ο Αναστασιάδης? Εντάξει, άμα δεν... Τι ερώτηση, έτσι. Ναι, νομίζω, όπως είπα και πριν, όλα τα παιδιά θέλουν να τους πιστέψει ο προπονητής και να τους κρατήσει την ομάδα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Το καινούριο φέτος του ΠΑΟΚ ποιο είναι? Γιατί κάθε χρονιά μιλάμε και για κάτι καινούριο. Εντάξει, οι στόχοι της ομάδας κάθε χρόνο είναι οι ίδιοι. Ο ΠΑΟΚ είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες. Όλοι οι τίτλοι είναι εφικτοί, όλοι θέλουμε να τους κερδίσουμε και θεωρώ πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Παρά το γεγονός ότι φέτος δεν έγιναν οι βαρύγδουπες μεταγραφές, ότι κατέβηκε ο μέσος όρος ηλικίας, ότι δόθηκε μεγάλη προστασία και δικαίωμα στην μικρή ομάδα. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα, και πέρσι η ομάδα δεν πήρε κάποιο τίτλο. Ήταν μια καλή προσπάθεια, mm-hmm. Υπήρχαν παίχτες με μεγάλα ονόματα. Φέτος δεν υπάρχουν αυτοί. Θεωρώ πως το κλίμα είναι πολύ καλύτερο. Η ομάδα έχει δέσει πολύ καλά και όλα θα πάνε καλά. Να το καινούριο λοιπόν. Το καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Ναι, το κλίμα είναι πολύ καλό. Τι έγινε στην τελευταία φάση, τελευταία ερώτηση, εκεί πέρα με που σμπροχτήκατε? Εντάξει, είναι κρίμα τώρα ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή όπως σε αυτή τη φάση να συμπεριφέρεται έτσι σε ένα νέο παιδί. Δεν θέλω να το συζητήσω. Δεν ενέδωσες και το. Ναι, ο Μπάρτον. Δεν ενέδωσες και το λέμε αυτό γιατί ο Αναστασιάδης κάτι σας πέρασε. Ναι, δεν διαμαρτύρεστε φέτος. Ο κότς δεν θέλει να μιλάμε στους προπονητές. Δεν ήθελα. Εγώ ήθελα να το ρωτήσω γιατί έκανα αυτό το πράγμα. Δεν πήγα ούτε για να κάνω κάποια χειρονομία ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε. Συνεχίζουμε.